φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σα λέμε καλό μεσημέρι και σα υποσχόμαστε ότι θα περάσετε πολύ όμορφα. Ελπίζω να σα βρίσκουμε σήμερα χαλαρού στον καναπέ σα, στην πολυθρόνα σα, στην καρεκλίτσα σα. Όπου και αν σα βρίσκουμε, να είστε χαλαροί στο χώρο που δουλεύετε, στο χώρο που μένετε, γιατί εμεί φροντίζουμε για εσά. 2,5 ώρε περίπου ζωντανά εδώ, συντονισμένη στη δική μα τηλεοπτική συντροφιά, για να λέμε καλό μεσημέρι και πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Γελάτε. Πότε έφτασε πάρα πολύ ο χρόνο που λέει τώρα. Άρα, τι κάνουμε μαζί, περνάμε. Καλύτερα. Τρόπο επικοινωνία με εσά. Γιατί έχουμε σελίδα στο Facebook που περιμένει τα μηνυματάκια σα, τα σχόλιά σα, τι ευχέ σα, το γεια σα. Αυτονόητα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τον χαρακτήρα τη ημέρα αυτή, Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου τύπου. Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπία. Που λερώνει, δεν είναι, τι δεν ήταν. Γιατί δεν μπορούμε να βγούμε μια βόλτα του. Θα πάμε στην Ινδία. Ναι, καλά ακούσατε. Θα πάμε να γνωρίσουμε μια διαφορετική κουζίνα. Γιάννη, τι έχεις να μας πεις. Θα πάμε λοιπόν. Μόνο του, για πάμε. Για πάμε να το γνωρίσουμε. Παραπέρα. Λοιπόν, αυτό όμως είναι ένα διαχρονικό ερώτημα και σίγουρα είναι κάτι που ταλανίζει το μυαλό όλων μας. Ακόμα και αν δεν έχουμε αισθανθεί την ανάγκη να αναρωτηθούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Η αγάπη, η αληθινή αγάπη και ο έρωτας που λέγαμε προηγουμένως, θα χτυπήσει την πόρτα μας. Δεν μπορεί, θα τη βρει. Όταν τη χτυπήσει όμως, γεννιούνται μέσα μας διαφορετικά κριτικοί, τι γνώμη έχουν. Υπάρχει αλήθεια πάντοτε η αγάπη. Για πάμε να δούμε τι μας είπαν. Αυτή δεν ήταν η επιλογή μου. Πείτε του, φίλες και φίλοι, σας παρακαλώ να με στηρίξετε στον αγώνα αυτό που καταβάλω, να τον πείσω, όχι προεκλογικό, αυτό που καταβάλω για να τον πείσω ότι δεν φταίω εγώ. Τι να κάνω, Νίκο μου, στους δικούς μου ανθρώπους τα ρίχνω όλα. Εγώ πάντως δεν παρετούμε. Εντάξει. Πότε θα είναι οι επόμενες διακοπές σου, μου πει Τζαμάικα. Τζαμάικα πάει μπόντρε. Κι εγώ. Σε νησί, σε βουνό, σε τι θα ήθελες να πάρεις. Μα βρίσκει εύκολα, Νίκο Τσαγκαράκη. Να και δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ να δει. Άμα ξεκινήσω, εγώ να σου λέω ότι δεν έχω δει από το νησί μας. Θα τα ξαναπού. Εδώ, τώρα που σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Λοιπόν, θα αφήσω όμως για λίγο εσάς για να περάσουμε σε σύντομες διαφημίσεις. Και μετά επιστρέφουμε το πώς μπορούμε να πρασινίσουμε το χώρο μας, τον τόπο μας. Και κρέτα γκριν κατασκευαστική και πολλά άλλα. Βρίσκουμε αυτά τα περίεργα, τα ιδιαίτερα, αυτά τα διαφορετικά, αυτές τις ειδήσεις που όταν τις εντοπίζουμε λέμε βρες, βρε παιδί μου, τι συμβαίνει στον κόσμο. Και κάνουμε και πότε και το σταυρό μας. Για πάμε να το δούμε. Πάντως, παιδιά, τι τρυφερό το βίντεο με τη μαμά Αρκουδίτσα με τα 4 μωράκια της που προσπαθούσε να τα. Με στοϊκή υπομονή, προσπαθούσε να τα εκπαιδεύσει να περνούν το δρόμο, να διασχίσουν τον δρόμο με ασφάλεια. Και μιλάμε τώρα για άγρια ζωή και μιλάμε τώρα για, για το πόσο κοντά βρίσκονται οι αυτοκινητόδρομοι και γενικότερα σε περιοχές στο χώρο που ζουν και διαβιώνουν άγρια ζώα, έτσι. Ακούγεται αυτό, αλλά βλέπουμε πόσο έχει αλλάξει το περιβάλλον και πόσο κοντά είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Διέλευση αυτοκινήτων από το τόσο κοντινό περιβάλλον. Μάλιστα, τρυφερό και γλυκό ήταν όμως. Έτοιμο μάτι να ρκουμά, να μωρέ παιδιά. Λοιπόν, τώρα, επειδή μας άνοιξε η όρεξη γενικά, όταν ρίχνουμε τις γρήγορες ματιές στον κόσμο, θέλουμε να ταξιδέψουμε. Νοερά! Θα πάμε ταξίδι όμως τώρα και θα πάμε, ξέρετε πού. Θα πάμε στην Ισλανδία, γιατί αυτή η χώρα, η νησιωτική, μοιάζει να έχει έρθει από άλλον πλανήτη. Από κόσμη μαγική και. Πάμε, Ισλανδία.
Όχι. Για νομά μιλάγεται και η φύλη αυτή έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Και μάλιστα, μέχρι και πρόσφατα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι. Φίθα. Λοιπόν, ας μην γελάμε όμως, γιατί ξέρεις, συνειδητοποιώ ότι. Το γέλιο δίνει ζωή, ναι. Αλλά ξέρεις τι άλλο δίνει ζωή. Καλός, ο ποιοτικός, αυτός που θρέφει τα παιδιά. Πάμε όμως να δούμε, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε γύρω από τον ύπνο. Εσύ ήξερες ότι. Μετά, στο βίντεο.